εντός Οκτωβρίου αναμένεται η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφορικά με τα αναδρομικά από την περικοπή συντάξεων, δώρων και επικουρικών για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Αφορά εκείνη την περίοδο Ιούνιος 15-Μάιος του 2016. Και επίσης εκείνη την άλλη είδηση ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς, από τον Υγείας και Εσωτερικών, με ερώτησή τους, να φέρουν στη Βουλή διάταξη νόμου με την οποία θα ρυθμίζεται η επέκταση του ευεργετήματος της απαλλαγής από τη συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, εκτός από τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τους υπόλοιπους συνταξιούχους που πληρούν τα ίδια ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Κύριε Χατζόπουλε, σε πολύ λίγο χρόνο σας παρακαλώ, θέλω τη δική σας τη θέση για αυτά τα δύο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι ότι το 11 έτσι όπως το είπατε, όσοι πήγαν και κάναν δικαστήρια, οι 370.000, θα πάρουν τα χρήματα. Αυτό ξεκάθαρα. Όλοι οι άλλοι που δεν κάνανε, την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί θυμάστε τι έλεγε, έχει πρόσωπο τύπου. Έλεγε μην κάνουμε αγωγές. Τώρα, πάμε, το δεύτερο κομμάτι. Περιμένουμε την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου. Συγγνώμη. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με το 11 Ιούνιου 15 Μαΐου 16, ξέρετε ότι θα είναι θετικό? Περιμένετε δηλαδή μόνο καθαρογραφή της απόφασης? Είναι δύσκολο να είναι αρνητικό. Κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν είμαι εγώ δικαστής, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι αρνητικός. Το ζητούμενο όμως είναι ότι δεν ισχύει για όλο τον κόσμο. Μισό λεπτό. Πώς είσαστε σίγουροι ότι θα δοθούν από την κυβέρνηση αυτά τα αναδρομικά από του Ιουνίου και Μαΐου? Γιατί μπορεί να πούνε ότι είναι δημοσιονομικό κόστος στη μέση. Ορισμένες αποφάσεις που έχουν βγει, το ΟΗΕΦΚΑ έχουν πληρωθεί. Είναι πάρα πολλοί, πάνω 500-600 συνάδελφοί μου που έχουν κάνει αγωγή και έχουν πληρωθεί. Έχουν πάρει χρήματα. Ναι. Τώρα, πότε θα βγει η απόφαση? Οι πληροφορίες οι δικές σας είναι άμεσες. Οι δικές μου δεν είναι άμεσες. Θα αργήσει η απόφαση να βγει. Κατά πότε μπορεί να βγει μια απόφαση, μέχρι που να καθαρογραφεί θα περάσει πολύ χρόνο. Ναι. Οπότε θα μπούμε μέσα στο 2025. Λέτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι 370.000, θα πάρουν τα χρήματά τους και ότι κακώς δεν προσέφυγαν και οι υπόλοιποι για αυτό το διάστημα, διότι λεγόταν ουσιαστικά θα υπάρξει πολιτική απόφαση. Αυτό μου λέτε, κύριε Χατζόπουλε. Δεν λέω ότι θα υπάρχει πολιτική απόφαση. Όχι, λέγανε ότι θα υπάρξει πολιτική απόφαση. Όχι, έλεγαν να μην κάνει ο κόσμος δικαστήρια. Το έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου τότε, αν θυμάστε. Α, μάλιστα. Δεν το έλεγαμε εμείς. Λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε και δικαστήρια. Είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ναι. Η δικαιοσύνη είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ωραία. Κύριε Χατζόπουλε. Εμείς πιστεύουμε, ναι, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, λέτε, καλώς έκαναν την προσφυγή. Όσοι έκαναν την προσφυγή θα δικαιωθούν και θα πάρουν τα χρήματά τους. Σωστό. Είναι 370.000. Τώρα, σωστό, για το πότε θα βγει ακριβώς η απόφαση, για το πότε θα καθαρογραφεί κλπ. Εσείς ως ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων πιστεύετε ότι θα υπάρξει αρκετή καθυστέρηση? Αυτό λέτε? Αυτό λέμε. Ωραία. Αναφορικά με την κίνηση. Μακάρι να βγει όμως αύριο το πρωί, προς Θεού. Δεν είμαστε αντίθετοι να βγει άμεσα. Ωραία. Τώρα, από τη μια έχετε ή φαίνεται να έχετε εντός εισαγωγικών δίπλα σας, από τη μια 11 βουλευτές, από την άλλη μια άλλη ομάδα 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένας Θεός ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Τώρα, αυτοί οι 8 ζητάνε, λέει, να επεκταθεί αυτή η ρύθμιση, το ευεργέτημα απαλλαγής από τη συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τι είναι τούτο εδώ? Αυτό είναι ένα πυροτέχνημα, το είπα και χτες αν θυμάστε, που δεν έχει νόημα ούτε κουβέντα. Θα σας εξηγήσω γιατί. Το θέμα με το ΕΚΑΣ λύνεται ξεκάθαρα όπως έχουν προτείνει σαν δίκτυο. Άμεσα γνωρίζετε πολύ ότι κόπηκε το 15 και από τα τρία κόμματα τότε τον Αύγουστο με το μνημόνιο το γνωστό. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Ζητάμε επέκταση να τα πάρει όλος ο κόσμος, αυτά τα χρήματα έχει ανάγκη. Να είμαι ξεκάθαρος, θυμάστε όποιος έπαιρνε 500 ευρώ έπαιρνε τα άλλα 230 το ΕΚΑΣ και πηγαίνανε 730. Συν το επικουρικό φτάνανε 8,5 και θα έργα να ζήσουν. Αυτό ζητάμε. Δεν γίνεται ούτε με αυτό, δεν είπα ότι δεν είναι θετικό και αυτό αν γίνει, αλλά δεν γίνεται το πρόβλημα. Ο μέσος όρος στα φάρμακα περίπου το μήνα είναι 14 με 16 ευρώ. Δεν γίνεται το πρόβλημα εκεί.
Εδώ είναι 230. Εδώ δεν πρέπει να πάμε στα φαρμακεία, δεν πρέπει να πάμε στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να πληρώνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Τι είναι αυτά που μας λένε. Αυτά είναι πυροτεχνήματα όπως σας είπα προηγουμένως. Και αν είδατε χτες, ο κύριος Γεωργιάδης λέει αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν, δεν έχουμε λεφτά ιστορίες. Άρα αυτά που κάνε, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μην παίζουν με τους συνταξιούχους. Να παίζουν μόνο με τους αυτούς τους και με το κόμμα τους. Κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστώ για το χρόνο. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.